Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Τι θα μας κάνει σήμερα? Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω μία παραδοσιακή συνταγή. Είναι πολύ παλιά συνταγή. Είναι οι τσιρίδες ή τσιγαρίδες, όπως τις λέει. Είναι από λίπος. Χοιρινό λίπος, ως συνήθως. Είναι αυτό που βλέπετε. Άφησα ένα κομμάτι να το δείτε. Τούτον το λίπος. Έχει και λίγο κρεατάκι που καθαρίζουν το κρέας από το λαιμό. Και θα κάνουμε τις λεγόμενες τσιρίδες. Με δωρεάν λίπος φτιάξαμε τσιρίδες σε 25 μόνο λεπτά. Ίσως επειδή τις κόψαμε σε πολύ μικρά κομματάκια. Φτιάξαμε και 750 ml μήλαν, γουρουνέλαιον ή γλύραν, όπως τη λένε στην Ελλάδα. Ζεστόν ήταν λάδιν αυτόν. Και τώρα που κρύωσε, έχει γίνει σαν βούτυρο. Καθαρότατο, δεν τα ωραία. Ναι, επειδή το μαζεύαμε γρήγορα. Είναι σαν γιαούρτι. Ναι, πράγματι είναι σαν γιαούρτι. Νομίζεις ότι είναι γιαούρτι. Κατάλευκο. Κάθε Δεκέμβρη θα έσφαζε η κάθε οικογένεια το γουρούνι που μεγάλωνε μέσα στο σπίτι. Ένα πείτε τώρα, έτσι να τρώμε λίπος, αλλά το κάνω για μια καταγραφή. Θέλω να καταγραφεί. Και αυτή η συνταγή παραδοσιακή. Φάζαν το χείρο, φίλες μου, θα τον αξιοποιούσαν ολόκληρο. Θα κάμναν τα λουκάνικα, θα κάμναν τις ζαλατίνες. Έχω συνταγή με λουκάνικα, με ζαλατίνες, θα κάμναν τις λούντζες τους. Θα έκαμναν τις τσιρίδες, θα έκαμναν το κρέας που το εφυλάν στο λίπος του χείρου. Να δείτε πώς θα γίνει τώρα το λίπος και οι τσιρίδες. Έτσι να τρώμε κάθε μέρα το λίπος. Πολλοί θα πούσει, μα ευλαβερό. Και όμως οι παλιοί το χρησιμοποιούσαν στα φαγητά τους και στα γλυκά τους. Στους κουραπιέδες τους, στα πουλιγούρια τους. Ή θα χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο ή το λάδι τούτο από το λίπος του χείρου. Ακριβώς. Και εγώ τώρα πήρα 1200 γραμμάρια, είπα στον κρεοπόλη μου και μου φύλαξε. Από το λίπος δεν πληρώνονται. Το και μου το κόψε σε κυβάκια. Ο σε μέγεθος για σουβλάκια, αλλά ναι, ο φίλος ο Παναγιώτης. Αλλά εγώ θέλω να το κόψω πιο μικρό, σε πιο μικρά κυβάκια. Και με αυτό το ψαλίδι κόβεται ευκολία. Με αυτό το ψαλίδι της κουζίνας κόβεται πάρα πολλά εύκολα. Δεν τι ωραία μου κόφηκεται. Θα βάλουμε μισή κουταλιά αλάτι και λίγο νεράκι και λίγο νερό, περίπου 100 γραμμάρια. Μισό ποτήρι. Εκάμναν τα φίλες μου, η γιαγιά μου έκαμνε τα τούτα. Και έτυχε να αναφέρουν κάποιοι φίλοι τελευταίως που κάνουν στην Πάφο ότι συνεχίζουν να τα κάνουν τους τσιτσιρίδες. Έχω και εγώ εικόνες. Εκάμναν τις και τις σίκωσες πριν το Πάσχα. Mm-hmm. Τις τσιτσιρόπιτες, τσιτσιριδόπιτες. Βέβαια και μόνο του τρώγεται με τη ζυμανία. Mm-hmm. Όσοι δεν φοβούνται το λίπος και τους χείρους, Μιχάλη, τους μεγαλώναν οι ίδιοι. Μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, ακριβώς. Εμείς παίρναμε το νορό, δηλαδή το τυρόγαλο, αυτό που έμενε από την ορόφη, το νορό. Φτιάχναμε τα χαλούμια και τη μυζήθρα. Αυτό που έμενε, το αναμειγνύαμε με πίτουρα και ήταν φαγητό για το γουρούνι. Γουρούνι. Όλα τα αξιοποιούσα εσύ, μέχρι κύκλωση. Και η ουρήθρα του χείρου χρησιμοποιόταν για να γίνει παιχνίδι των παιδιών. Και εμένα μου αρέσει να καταγράφω τούτες συνταγές. Να μείνουν σι, όποιος θέλει, ας το φτιάξει. Θα γίνουν οι τσιρίδες και θα γίνει και το λάδι, η μήλα. Και χρησιμοποιούσαν το για τα φαγητά τους, για το πληγούρι τους, για να τηγανίσουν τα αυγά τους. Σε γλυκίσματα, σε κουραπιέδες. Η θεία μου στην Ορόκλινη το χρησιμοποιούσε, δεν είχε πρώτα βούτυρου, σπράι και διάφορα άλλα βούτυρα. Χρησιμοποιούσε το λάδι. Το λάδι τούτο. Το λάδι τούτο από το χείλο. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πιο υγιεινό από το φιστικέλαιο. Εν τω μεταξύ, τώρα σε πολλά σταβερνάκια προσφέρουν τσιρίδες. Θα φάεις πολλές, αλλά είναι ένα μεζεδάκι. Να κάνουμε διάφορες συνταγές με τις τσιρίδες, αλλά και με το λίπος. Θα τα δείτε στη διαδικασία. Για τους νέους είναι κάτι νέο. Και τώρα προσθέτεις το νεράκι και θα το βάλω πάνω. Όλων 100 ml. Και στη συνέχεια θα βάλω και το αλάτι, προς το παρόν να πάω έτσι και μετά να προσθέσω το άλλο. Ανάψαμε τη φωτιά. Βάλουμε το νεράκι για να μας βοηθήσει να μην αρπάξει αμέσως, να μην κολλήσουσε. Ναι. Και μετά, αν βγάζει το λάδι του, θα δείτε πώς συνεχίζουμε. Τι θα βάλεις τώρα? Πήρε μια βράση, είναι να βάλω το αλατάκι του. Είναι μισή κουταλιά προς το παρόν. Περίπου 4 γραμμάρια. Στο τέλος βλέπουμε. Θα το γευτούμε και θέλει ακόμα λίγο, θα προσθέσουμε.
να εξατμιστεί το νεράκι που βάλαμε και να αρχίσουσι να βγάζουν το λάδι. Κυρίες μου, αρχίζει και βγαίνει το λάδι της γουρμιάς. Εδώ, ναι. Το κόψαμε σε πολύ μικρά κομματάκια, έτσι να βγει πιο εύκολα το λάδι του. Σε λίγο δεν θα βγάλουμε το λάδι, να μην είναι καθαρό. Βάζουμε σε άλλη κατσαρόλα. Ναι. Και να το περνάς από σουρωτήρι. Βλέπεις το λάδι. Έχει βγει αρκετό λάδι. Αν πάνε οι πιάσεις σου τσιγαρίτες, φέρνεις σε σπίσω μου το σουρωτήρι. Ναι, 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 ξέρω. Α, σας συνεχίζουμε. Έχουμε πάρει λίγο γουρουνόλαδο. Γλίνανε, όπως τη λένε στην Ελλάδα. Τώρα φαίνεται όπως το λάδι, όταν θα κρυώσει θα είναι άσπρο σαν βούτυρο. Δεύτερη φορά που παίρνουμε λάδι. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Με βλέπεις καλύτερα εσύ. Ακόμα λίγο. Α, έλα πίσω. Χαμήλωσες τη φωτιά να αποτυλά. Για να μπορώ να δεις ελεύθερο. Πάμε για τρίτη φορά να πάρουμε λάδι. Γλίνα, γουρουνόλαδο. Δεν πόσο νευκαλεί. Βέβαια, γύρε, 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 γύρε. Δεν πόσο νευκαλεί. Γύρε, 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 γύρε. Εντάξει, να φύγουμε λίγο για να διαλύσουμε. Ναι, έλα πίσω. Μαρκέψαν και άκου. Ναι, ναι, άκου. Ναι. Κουρουνίζουν. Θέλουν ακόμα, θέλουν. Ανακατεύουμε. Η γιαγιά μου, οι τσιρίδες εκαμνέντες, εκαμνέντες τις τσιρόπιτσες. Εδώ να δοκιμάσουμε. Ναι, έλα δοκίμασε να δούμε. Είμαστε μπρος στο τέλος. Είναι γλύκα. Μπορτέλι, αλλά σου ξεγκαλώ. Νομίζω είναι καλό. Νομίζω είναι καλό. Διότι να χρησιμοποιηθεί και αλλού, να κάνω ωραίες πίτες φίλες μου. Οι τσιριδόπιτες με καλούμι μέσα και τούτες γίνονται εξαιρετικά πράγματα. Τούτες οι συνταγές με ενθουσιάζουν, φίλες μου. Τέταρτη φορά μαζεύουμε λάδι. Πρέπει να αρχίσουν να κουρουνίζουν τούτον. Πρέπει να κόβονται το ίδιο μέγεθος. Τελειώσαμε, Λίζα. Τελειώσαμε. Ωραία. Όσο λάδι είναι πήραμε, είναι καλά να το μαζεύουμε κάθε λίγο, διότι μετά μαυρίζει από κάτω και δεν θα μας βγει άσπρο το λάδι, όχι να γίνει βούτυρο. Ωραία σαν, εύκολη συνταγή. Έλα. Τι τσιρίδες φίλοι και φίλες, η Ελίζα σε άλλο βίντεο θα μας φτιάξει τι τσιρόπιτες, εμπλουτισμένες με χαλούμι. Άντε φίλες μου, η ώρα η καλή και ευλογημένη, έτοιμες οι τι τσιρίδες. Καταγράψαμε ακόμη μία παλιά συνταγή. Ώρα να τη δοκιμάσουμε. Έχουμε φάει μερικές μεταξύ, αλλά εντάξει. Σίγια. Σίγια. Πολλά ωραία. Ζαλματικά ευγεστή. Με ζεδάκι. Παλατάκι όσο πρέπει. Με ζεδάκι. Πρέπει όμως να υπάρχει τούτη βάση με τις τσιρίδες και το λίπος. Τούτον τώρα είναι λάδι, αλλά θα γίνει βούτυρο. Για λοιπόν, να μπορείς να έχει και λίγο κρεατάκι, κρεατάκι πάνω. Παιδιά, θα κάνουμε κι άλλα παρασκευάσματα με βάση τις τσιρίδες και το λάδι, το λίπος από τις τσιρίδες. Ωραία. Έφτιαξε και ο φίλος ο Άκης τις τσιρίδες, έφτιαξε και η ξαδέρφη σου η Μαρία, έφτιαξε και η κουνιάδα του Άκη στην Πάφο και μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Καιρό να φτιάξουμε και εμείς. Τελικά φτιάχνουν πολύ. Φτιάχνουν, Μιχάλη, φτιάχνουν. Νομίζαμε ότι δεν έφτιαχνε κανένας, αλλά άμα το ψάξεις, βλέπεις ότι υπάρχουν αρκετοί που φτιάχνουν και τις απολαμβάνουν. Σαν με ζεδάκι μαζί με το, ποτό. Ακόμη έναν έτσι, chips. Έκανε. Φίλες μου, να τις δεις σε έναν τραπέζι, θα καταλάβουν ότι είναι λίπος, ναι. Διότι γίνονται τόσο ωραίες, τόσο αφράδες. Νομίζεις πως είναι πατατάκια. Ακριβώς πατατάκια. Αλλά πολύ ευγεστά. Είναι λίγα. Αρκετό λίπος έβγαλαμε, να, που 1200 γραμμάρια. Καθαρόν, 750 ml καθαρόν, έχει ακόμα λίγο μέσα στο ίδιο. Να το χρησιμοποιήσω όπως θέλω. Άτε. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι. Και like. Με νέες συνταγές. Με νέες συνταγές. Και εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το κάματε ήδη. Και κουδουνάκι για να μην χάνετε τα νέα μας βίντεο. Και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας.